Γεια σας. Με τον Πασχάλη γνωριστήκαμε σε γνωστό καφέ μπαρ της πόλης. Στο Sugar, που τότε ήταν στα φόρτε του. Βράδυ Χριστουγέννων, παρακαλώ. Εγώ είχα πάει μαζί με τον κουμπάρ μου, τον Μανώλη. Καθόμουν με μια φίλη σε ένα σημείο που είχε χώρο για να αφήσουμε τα πράγματα. Ας πούμε μπουφάν, τσάντες κλπ. Πάντα έτσι βολευόμαστε, εμείς σαν γυναίκες κλασικά. Κάποια στιγμή, αφού καθίσαμε, ήθελα να βγάλω τον μπουφάν μου. Και προσπαθούσα να δω από εδώ, από εκεί, πού να αφήσω τον μπουφάν μου. Έρχεται ο Πασχάλης μαζί με τον τωρινό μας κουμπάρο, τον Μάνο. Και λέω: να η ευκαιρία να σπάσω τον πάγο με δύο κορίτσια που καθόντουσαν δίπλα. Τάχα μου ότι θέλω να αφήσω κάπου το μπουφάν και να αρχίσω εδώ ένα διάλογο. Και ήθελε και καλά να αφήσει τον μπουφάν του. Έβγαλα τον μπουφάν, το έκανα λίγο θεατράλι, ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί που είναι το ένα τ' άλλο. Σκουντάει η φίλη μου, λέει να του πω, λέει να τα αφήσει εκεί δίπλα, λέει σε εμά που έχει χώρο. Λέω, θα μπλέξουμε. Είπανε τελικά τα κορίτσια, αν θέλει, βάλτε το εδώ πέρα. Όπου λέω, ψωμοτήρι, λέω κατευθείαν, έβγαινα στο διάλογο και από εκεί και πέρα. Μπλέξαμε. Έτσι το γνώρισα το Πασχάλη. Στη Δώρα μου άρεσε το καθαρό χαμόγελό της, το καθαρό βλέμμα της. Το χιούμορ του αρχικά, γιατί έτσι όπως μας πλησίασε με τον μπουφάν και λοιπά, ήταν πολύ άνετος. Επίσης, τα μάτια του. Η σωματική διάπλασή της, μέσα σε όλο το Sugar, ήταν το μόνο κορίτσι που έλαμπε στα μάτια μου. Το βλέμμα του βασικά. Με τη Δώρα είμαστε από το 2005. Γνωριστήκαμε το 2005. Ήμασταν πιο κοντά το 2010, δηλαδή τα φτιάξαμε. Το 2013 αραβωνιαστήκαμε, γάμος 2015 κλπ. 11 χρόνια, 10 με 11 χρόνια. Ας υπολογίσουμε γύρω στα 10 χρόνια. Την πρόταση γάμου, ποιος άλλος, εγώ. Σαν άντρας φυσικά. Εγώ την έκανα μετά από κάποια χρόνια σχέσεις. Πίστευα αυτό το θησαυρό που έχω δίπλα μου ότι δεν πρέπει να το χάσω, πρέπει να το επικυρώσω. Και θρησκευτικά και νομικά και έκανα την πρόταση γάμου. Δεν ήταν και πολύ να καθίσει γονατιστός και λοιπά, χαλαρά. Έγινε σε ένα μαγαζί πάλι που βγήκαμε έξω για καφέ. Όχι τίποτα ιδιαίτερο, πιο πολύ να σύνδεξε τα συναισθήματα του άλλου και έπρεπε αυτά να τα επισφραγίσουμε. Και είπαμε να παντρευτούμε. Εκεί βγήκε κάπως αυθόρμητο. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Στην αρχή ήμασταν πολύ φίλοι. Ο Πασχάλης λόγω δουλειάς έλειπε πολύ καιρό. Είναι ένα συνοθήλευμα από χαρές, λύπες, αλλά νομίζω ότι πιο πολλές είχαμε χαρές. Αν έχουμε λύπες από τώρα. Εύκολα, δεν είχαμε δυσκολίες. Πολύ καλά. Όταν ερχόταν, κάναμε πολύ παρέα. Και κάποια στιγμή ήμασταν πιο κοντά. Τα ταξίδια μας, κάποιο κοινωνικό event που ήμασταν μαζί, όλα ήταν πολύ ωραία. Δεν θα ξεχάσω τον Πασχάλη με την Αθοδέσμη να περιμένει έτσι με αγωνία, με ανυπομονησία. Το θυμάμαι το σκηνικό. Γιατί δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Ήμουνα λίγο στον κόσμο μου. Αυτό έτσι μου έχει μείνει πιο πολύ. Ας πούμε η αναμονή του. Καθόμουν σε αυτή την εκκλησία εδώ, περίμενα. Λέω: έχει γούστο να με στήσει τώρα. Ήμουνα λίγο αγχώδης. Όταν είδα να μπαίνει μέσα με το άσπρο τον νηφικό, ένιωσα πάρα πολύ τυχερός. Ένιωσα μια εφορία μέσα μου, μια γαλήνη, μια αγάπη μέσα, κάτι, πολλά συναισθήματα, το ένα να έρχεται μετά το άλλο. Και μέσα μου είχα μια επιβεβαίωση για το πόσο σωστά έπραξα. Στο χαρακτήρα της Δώρας μου αρέσουν πολλά πράγματα. Μ' αρέσει η ειλικρίνειά της. Είναι ειλικρινής σε όλα. Θα σου το πει μπροστά σου, δεν πρόκειται να σου πει τίποτα από πίσω. Τι είναι σωστό. Τι έκανες λάθος. Είναι ευγενικός, καλοπροαίρετος. Δίνει τα απλόχερα, δίνει την αγάπη της, δίνει την στοργή της. Ψύχρεμος σε αντίθεση με μένα. Δοτική. Ρομαντικός δεν θα το έλεγα. Γενικά όλη η προσωπικότητά της δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αξιαγάπητος. Στον Πασχάλη δεν αντέχω, παιδιά. Όταν κανονίζουμε να πάμε κάπου. Για παράδειγμα, 4 η ώρα για βιντεοσκόπηση. Πρέπει 2 η ώρα να ξεκινήσουμε τις διεργασίες. Ετοιμαζόμαστε. Πασχάλη, να ντυθώ. Ετοιμάζομαι σιγά σιγά. Για να είμαστε έτοιμοι 2.30 και να καθόμαστε 1.30 ώρα να περιμένουμε να έρθει η ώρα. Τελειώνω πάντα πρώτη και κάθομαι και περιμένω. Είναι πολύ ενοχλητικό. Αυτό είναι λίγο που δεν μ' αρέσει. Κατά τα άλλα, και αυτό το λέω έτσι χάρη της ερώτησης. Την αγαπάω τόσο πολύ που και γι' αυτό δεν μου είναι κάτι.
Εντάξει, δεν συμβαίνει πάντα, αλλά κατά 90% συμβαίνει. Εγώ είμαι αντίθετος. Βέβαια, είμαι πιο cool. Προσπαθώ λίγο να τη συμπαρασύρω στο δικό μου ρυθμό. Δύσκολο. Επίσης, δεν αντέχω στο να με κερδίζει συνέχεια στα στοιχήματα. Δεν ξαναβάζω στοίχημα μαζί σου. Τα όνειρά μου είναι να κάνουμε μια ευτυχισμένη οικογένεια, υγιή. Να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να τα κάνουμε στους ανθρώπους. Να δημιουργήσουμε μια σωστή οικογένεια, όπως και εμείς πήραμε κάποιες αρχές από τους γονείς μας, και οι δικοί μου γονείς και οι γονείς του Πασχάλη. Μας φτάσαν ως εδώ και τους ευχαριστούμε πολύ. Να έχουμε ωραία γεράματα, να μην σβήσει ποτέ η αγάπη ο ένας για τον άλλον. Μακάρι να τους μοιάσουμε και αν όχι να τους ξεπεράσουμε. Όταν πήγαμε στο μαγαζί που έγινε η πρώτη γνωριμία με τη Δώρα, ο φίλος μου έγινε κουμπάρος μου, ήταν ο Μανώλης. Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Και είναι ο φίλος μου, δεν είναι παρέα μου, ούτε κάποιος γνωστός. Είναι ο φίλος μου, είναι σε υψηλό επίπεδο τον έχω. Χρόνια φίλοι, στις χαρές και στις λύπες. Μετά, όταν παντρεύτηκε ο πρώτος ο Μανώλης και εγώ είχα σχέση με τη Δώρα, αναπτύξαμε σαν δύο ζευγάρια επίσης σχέσεις. Με τους κουμπάρους κάναμε παρέα. Τη στιγμή που αποφασίσαμε να παντρευτούμε, επειδή νιώθαμε πολύ άνετα μαζί τους και περνούσαμε πολύ ωραία, τα παιδιά είναι εξαιρετικά, θέλαμε να τους κάνουμε και κουμπάρους, ακόμα πιο κοντινούς ανθρώπους. Έτσι κατέληξε να τους ζητήσουμε να γίνουν οι κουμπάροι μας. Τα παιδιά μας τιμήσανε, τους ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε πάντα κοντά τους ό,τι χρειαστούν και ευχαριστούμε για όλα. Δώρα, είσαι ο θησαυρός μου, είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει τύχει στη ζωή μου. Είσαι ο άνθρωπος που έψαχνα στη ζωή μου. Αυτό είναι βαρισίματο, αυτό είναι το κερασάκι. Αυτό είναι το κερασάκι. Καθ' όλη τη διάρκεια που είμαστε μαζί, νιώθω ότι γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Θα να ξέρεις ότι θα είμαι πάντα κοντά σου και στα άσχημα και στα ωραία. Νιώθω πολύ τυχερή που είμαι μαζί σου. Είμαι και θα είμαι συνέχεια δίπλα σε ό,τι χρειαστείς. Είσαι το στήριγμά μου. Νιώθω πολύ τυχερός, Δώρα, που είσαι δίπλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για όλα και σ' αγαπώ. Και φυσικά σ' αγαπώ πάρα πολύ.